κάθε έναρξη μιας διοργάνωσης ξέρουμε ότι κουβαλά πάνω της πολλά όνειρα και ελπίδες διάκρισης. Έτσι είναι και η σημερινή πρώτη, στην οποία παίκτες, παράγοντες και κόσμος δικαιούνται να κάνουν όνειρα για το μέλλον τους στη διοργάνωση. Βέβαια, το νόμισμα έχει και την ανάποδη όψη του, το δράμα. Αυτή όμως είναι και η μαγεία του ποδοσφαίρου και της ζωής γενικότερα. Το γιν και το γιάνγκ, όπως διδάσκει η ανατολική φιλοσοφία. Τα πάντα εδώ μέσα είναι σε έντονη κόκκινη απόχρωση. Ακόμα και το εξωτερικό του γηπέδου τη νύχτα, το οποίο διακρίνεται από πολύ μακριά. Για να δούμε τι θα γίνει. Μπάγερν Μονάχου εναντίον της Αμέρικα. Και θα διώξει την μπάλα. Και να η ευκαιρία για την αντεπίθεση. Δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ιγκόρ Λιχνόφσκι. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Και καταφέρνει να την κόψει. Ναι, πήγε έγκαιρα στην μπάλα. Πάει για γκολ και κάνει το σουτ. Πολύ ωραία ενέργεια για την Bayern. Πρώτο γκολ για την Bayern Μονάχου. Πανέξυπνο γκολ αυτό. Χρεώνεται καθαρά στο ποδοσφαιρικό του ένστικτο. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσαν να κάνουν. Προσπάθησε να τον σταματήσει και τα κατάφερε. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλίτωσε την ομάδα του από μια αρκετά επικίνδυνη κατάσταση. Τα καταφέρνει περίφημα. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ, το βλέπουμε. Και να, που ήδη έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς. Ιγκόρ Λιχνόφσκι. Αυτή τη φορά είναι σε θέση offside. Έχουμε απομάκρυνση της μπάλας. Θα εκτελεστεί πλάγιο.
Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Κρατάει χαμηλά την μπάλα. Έχουμε κόρνερ για την Αμέρικα. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα τους. Ξεπέρασαν τον κίνδυνο και τώρα σειρά τους να απειλήσουν. Απ' τη μία άκρη στην άλλη. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Θα πασάρει προς Έχει το άκρο. Έχει πολύ σωστή ανάπτυξη η ομάδα τους. Και κάνει το σουτ και θα κάνει το θαύμα του ο goalkeeper. Μπαίνει στη φάση μετά την απόκρουση. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Αντέδρασε ακαρία εκεί, εξαπέλυσε και το σουτ, αλλά δεν τα κατάφερε να σκοράρει. Καλή προσπάθεια πάντως. Ναι, πέρασε η μπαλιά. Η Μπάγερ Μονάχου προηγείται με 1-0. Πραγματικά αξιέπαινη προσπάθεια. Και βγάζει την μπάλα στα δεξιά. Τον πιέζει πολύ ο αντιπαλός του. Για να δούμε. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Έξοχη πάσα. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Με αυτή του την προσπάθεια κέρδισε τα μπράβο των συμπαικτών του. Αμήνθηκε με αυτοθυσία. Μπράβο του. Σίγουρα οι φίλοι της ομάδας εδώ ελπίζουν να βγει κάτι καλό από αυτό το κόρνερ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική. Το έκανε. Κι άλλο σουτ. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Τον αντιμετώπισε πολύ σωστά εδώ και βγήκε νικητής. Η μπάλα είναι εκτός πλάγιας γραμμής. Κατάφερε και την κράτησε. Πολύ καλή πάσα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Είναι φάουλ αυτό, πεντακάθαρο. Bayern. Έχει ρίξει λίγο τους ρυθμούς όσο πλησιάζει η λήξη του ημιχρόνου. Έξυπνη. Και προσπαθεί να σουτάρει. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και όλοι εδώ περιμέναμε ότι θα σκοράρει. Αλλά δεν τα κατάφερε τελικά. Σωστή ανάγνωση, την έκανε δικιά του. Τον βοήθησε όμως και αντίπαλος. Φάνηκε τι θα έκανε. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Και έχουν άλλη μία ευκαιρία τώρα. Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Ήταν πολύ καλό το κατέβασμα που έκανε, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Θα αποσοβήσει τον κίνδυνο. Και στέλνει την μπάλα μπροστά. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σωστή η παλιά προς τον κενό χώρο. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα. Όμως ο διαιτητής αποφάσισε να είναι ποιητής.
κεφαλιά. Μέσα! Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να φας γκολ στις καθυστερήσεις. Σου κόβει τα πόδια. Άψογος ο συνδυασμός των δύο και σαν αποτέλεσμα είχαμε ένα θεαματικό γκολ. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Έχουμε ημίχρονο. Για όσους δεν είδαν το παιχνίδι ως τώρα, να πούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει φάσεις, έχει γκολ και την αγωνία μοιρασμένη στα δύο στρατόπεδα με το σκορ στο 1-1. Και φτάσαμε στα μισά του αγώνα. Στο πρώτο 45 λεπτό είδαμε ένα όμορφο και ανοιχτό παιχνίδι. Τα δύο γκολ φαντάζουν λίγα τελικά. Ευχόμαστε βέβαια οι ουδέτεροι να συνεχιστεί αυτή η ασταθή ισορροπία για να δούμε ακόμα πολλά γκολ. Η Bayern Μονάχου πάει στα αποδυτήρια με ανάμεικτα συναισθήματα μετά από ένα πολύ ισορροπημένο ημίχρονο. Everyone, please welcome our players to the field. Και ναι, το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα, έπειτα από πίεση. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Λοτσάει με δύναμη την μπάλα. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Πολύ επικίνδυνη φάση. Αυτά τα σερτά σουτ είναι πολύ επικίνδυνα για τον οποιοδήποτε τερματοφύλακα. Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και ετοιμότητα. Καθάρισε ωραία. Θα σουτάρει για γκολ. Γκολ για την Αμέρικα. Μπράβο τους. Τελικά κατάφεραν και το τούμπαραν το παιχνίδι. Φανταστικό τελείωμα με ένα απίστευτο βολέ. Είναι από τις πιο δύσκολες ενέργειες στο ποδόσφαιρο. Και λίγοι είναι αυτοί οι παίκτες που μπορούν να σκοράρουν με τόσο όμορφο τρόπο. Και να που έχουμε προβάδισμα στο μάτς. Τους αξίζουν όλα τα μπράβο για τη μεγάλη ανατροπή. Αλλά λέω να περιμένουμε λίγο ακόμα. Θα πρέπει τώρα να δείξουν ότι αντέχουν και στην άμυνα. Η Bayern Μονάχου έχει τον λόγο τώρα. Για πότε αλλάζουν τα πράγματα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Καλό στήσιμο της φάσης. Και η κίνηση των παιχτών έξοχη. Καθαρίζει εδώ τη φάση. Κατάφερε και την κράτησε. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Για να δούμε. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε.
Το έχουμε ξαναπεί. Αυτός ο παίκτης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά σε φάσεις σαν αυτή. Είναι μεγάλος κίνδυνος. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Του το δίνει στο πιάτο. Την ξαναπήραν στο άψε σβήσε. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Καλή ιδέα, τα έχει τα τρεξίματα. Επιλέγει υπέροχη προσπάθεια. Ναι, μπήκε! Μάλιστα, έχουν αποκτήσει πλέον μαξιλαράκι ασφαλείας 2 γκολ. Η διαφορά στα 2 γκολ τώρα. Έχουν ήδη δημιουργήσει μια διαφορά στο σκορ, αλλά ποιος ξέρει. Ίσως προσπαθήσουν να την διευρύνουν κι άλλο. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλία μου. Είναι ευκαιρία. Φοβερή αντίδραση του τερματοφύλακα σε μια δύσκολη και κρίσιμη φάση. Σουτάρια γκολ. Αστόχησε στο σουτ. Πιστεύω ένα πράγμα είχε στο μυαλό του πώς να σουτάρει. Κοντρόλαρε ωραία την μπάλα και τα κατάφερε. Όχι, του την έκλεψε. Καλή προσπάθεια. Πάσαμε έτοιμο ο Στάρι. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Καλό διώξιμο. Δεν άντεξε στην πίεση εδώ. Και την ξανακερδίζουν. Από τη μία πλευρά είχαμε μια καλή αμυντική προσπάθεια, από την άλλη το passing game δεν ήταν καλό. Ωραία κίνηση, την πήρε. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Θα πασάρει προς το άκρο. Κινείται προς την επίθεση. Προσπαθεί να βγάλει μια έξι. Πάει για τον γκολ. Να το. Τώρα πια δεν υπάρχει αφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηφορικός για αυτούς. Μάλιστα. Έφυγε οριακά, έτσι. Θα έλεγα ότι υπολόγισε τέλεια την κούρσα του. Με βάση βέβαια και το που βρισκόταν ο τελευταίος παίκτης της άμυνας. Με αυτό ζευγάρωσε τα τέρματα του. Σιγά σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο στον αγώνα. Τελικά κατάφερε να του την πάρει. Τζόναθαν ντος Σάντος. Με συνοπτικές διαδικασίες την μπάλα και πάλι στα πόδια τους. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Η μπάλα θα περάσει τη γραμμή. Τέλεια κίνηση. Τζόναθαν ντος Σάντος. Ο πρόσθετος χρόνος θα είναι 4 λεπτά. Διώχνουν την μπάλα.
Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο σημερινός αγώνας. Αν πάρουν ένα μάθημα από εδώ, θα είναι το σκληρό μάθημα ότι ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις το παιχνίδι και να επαναπάβεσαι. Μόνο οι ίδιοι φταίνε. Γιώργο, έπειτα από όλα αυτά, τι έχεις να μας πεις? Η Bayern πίστευε στο θαύμα και έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά στο τέλος λύγησε και ήταν λογικό. Ωστόσο, μόνο χειροκροτήματα αξίζουν στην ομάδα, γιατί έκανε αξιέπαινη προσπάθεια. Εδώ τελειώνει η μετάδοσή μας για απόψε. Πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου. Από τη μεριά μας, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Και από μέρους μου ένα μεγάλο ευχαριστώ.